την αναπτυξιακή του επιμελητηρίου. Η αναπτυξιακή του επιμελητηρίου είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου και 4 με 6 μήνες. Η αναπτυξιακή είναι το επιμελητηρίου Αχαΐας, είναι κάτι που δεν είχε το επιμελητηρίο, μια αναπτυξιακή 100%, ώστε μέσω από αυτή να μπορεί να κάνει δράσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής μας, αλλά και για την αναπτυξιακή του πορεία της περιοχής. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία και ο στόχος έχει να βοηθήσει, όπως προείπα, τη στήριξη των μικρομεσαίων. Σαν βασανικό προσανατολισμό, έχουμε τη δημιουργία ενός τμήματος για την αξιοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, που ήδη λειτουργεί με την υποστήριξη δύο στελεχών που έχουν προσλάβει. Το τμήμα αυτό υποστηρίζει το επιμελητήριο για τη διαχείριση των προγραμμάτων TOPSA, όπως και των προγραμμάτων INTERREG, το footing που έχουμε μαζί με την περιφέρεια, αλλά και το gift που έχουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο, και ταυτόχρονα καταθέσει προτάσεις για την πρόθεση των τοπικών ίνων POP της περιοχής σε τρίτες χώρες που έχει εγκριθεί πρόσφατα, καθώς και την ψηφιακή σύγκριση που έχει προκύψει για να μένουν μέτρηση. Το δεύτερο αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, που ξεκινάμε, είναι μια προσπάθεια η οποία είναι μια πάρα πολύ φιλόδοξη προσπάθεια και καινοτόμο ιδέα που έχει το επιμελητήριο, στο να φτιάξουμε ένα εξαγωγικό τμήμα πωλήσεων. Ο στόχος είναι μέσα από αυτό το γραφείο πωλήσεων με τη στελέχωση ανθρώπων της αγοράς, με expert manager που υπάρχουν, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κλάστερ επιχειρήσεων και να μπορούμε να βγούμε στις αγορές όλου του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να πουλήσουμε τα προϊόντα που παράγονται στην Αχαΐα, σε όλους τομείς, και πρωτογενείς και δευτερογενείς και τριτογενείς, θέλω να φτάσουμε, και να είναι ένα γραφείο πωλήσεων το οποίο θα στηρίξουμε και θα φτιάξουμε ακόμα και καινούργια καινοτόμα προϊόντα που θα μπορέσουμε να πουλήσουμε σε όλες τις αγορές του κόσμου. Γι' αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι ένα πολύ φιλόδοξο και καινοτόμο, όπως προείπα, επικεφαλής του Γραφείου Εξαγωγών και Διευθυντής είναι ο κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος θα του δώσω τώρα το λόγο για να σας κάνει μια εισήγηση και μια, να σας δώσει το στίγμα αυτού του γραφείου, ώστε από εδώ και πέρα πώς θα πορευτεί. Ευχαριστώ πολύ.